Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ακούσω τους περισσότερους συζητητές, αλλά ήταν μια μεγάλη στιγμή απόψε. Ο Μίκης Θοδωράκης ανακηρύχθηκε μέλος της Ακαδημίας και έκανε μια ιστορική ομιλία και έτσι πραγματικά έχασα τις ομιλίες. Το μόνο που άκουσα είναι ότι ο Σαμαράς έκατσε και άκουσε τον Τσακαλώτο, ενώ εσένα, Φίλιππε, σου γύρισε την πλάτη και έφυγε. Να μην σε θεωρούν ποτέ δεδομένο. Αυτό είναι το αιώνιο δίδαγμα της πολιτικής. Ίσως είναι πρόβλεψη για το τι θα γίνει μετά τις επόμενες εκλογές. Δεν είσαι. Λοιπόν, το πας μακριά τώρα εσύ. Λοιπόν, πάει και το 2013, κύριοι συνάδελφοι. Αγαπητέ Ευκλήδη, έτσι όπως σε βλέπω απέναντί μου, κανένα καταστροφικό σενάριο για την παγκόσμια οικονομία δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά και κανένα καλό. Δηλαδή, μια από τα ίδια προς τα κάτω, προς τη στασιμότητα, η ομιχλώδης αβεβαιότητα κρέμεται βαριά πάνω από την Ευρωζώνη, κανένας κύκλος ανάκαμψης δεν φαίνεται να ανοίγει στην Ευρωζώνη και στα πολιτικά, ο πολιτικός σχετισμός των δυνάμεων, τίποτα το θετικό. Δεν ξέρω αν είχατε την υπομονή να διαβάσετε 185 σελίδες της προγραμματικής συμφωνίας Χριστιανοδημοκρατών, Σοσιαλδημοκρατών. Εγώ δεν βρήκα ούτε μία πρόταση η οποία να δημιουργεί μια ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει στη διαχείριση του χρέους. Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι το όνομα μιας απουσίας και σκέφτομαι μήπως είπε και ένα σωστό τώρα εδώ ο Τσίπρας για τον φίλο μας τον Ολάντ. Ενώ ο Λέτα λέει ότι ψηφίζει Σαμαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συσχετισμό δυνάμεων έχουμε αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου να μην, αφού τόσο καλοί ομιλητές οικονομόλογοι μίλησαν περί του δημοσιονομικού κενού, να ασχοληθώ εγώ με ένα άλλο κενό. Το κενό στρατηγικής. Η τύχη, κύριοι συνάδελφοι, λένε ότι βοηθάει τα προετοιμασμένα μυαλά, δηλαδή αυτά που έχουν στρατηγική σεναριακή σκέψη, που έχουν σχέδια. Όμως μην φανταστείτε ότι έχω την αυταπάτη ή την παθογένεια της σχεδιομανίας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι επί του πραγματικού πεδίου της μάχης, όταν είσαι απέναντι τον αντίπαλο ενώπιο σε ενωπίο, τα προβλήματα απέναντί σου, τότε κυρίως μετράει η ηγεσία. Και δυστυχώς εμείς σε αυτή την ιστορική κρίση του ελληνικού καπιταλισμού και του ευρωπαϊκού καπιταλισμού έχουμε κενό σχεδίου και κενό ηγεσίας. Δηλαδή η Ελλάδα του 2013 δεν διαθέτει ό,τι είχε η Ελλάδα του 1913. Επειδή πολλοί νόμιζαν ότι έχω τίποτα με τον Στουρνάρα ή του έκανα σκληρή κριτική στην Επιτροπή, με ρωτούσαν, ρε παιδί μου, γιατί η Ελλάδα τελικά δεν έχει εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ανάπτυξης. Γιατί δεν είχε ούτε πριν ούτε μετά την ένταξη στην ΟΝΕ πλην του αλίστου μνήμης σχεδίου των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί 6 χρόνια ύφεση, 4 χρόνια διαχείριση της χρεοκοπίας, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο. Γιατί. Πρώτον, όταν ο Στουρνάρας, γιατί σε μένα το ξεστόμησε, είπε σε μια στιγμή αυθορμητισμού, του ξέφυγε προφανώς, έτσι δεν θα το έλεγε έτσι, ποιο εθνικό σχέδιο, τι να το κάνουμε αφού έχουμε το μνημόνιο. Αυτή η φράση δεν είναι τυχαία. Έχει πολύ βαθιές ρίζες. Το εθνικό σχέδιο είναι η ΟΝΕ, σου λέει. Δηλαδή επικράτησε, έγινε κυρίαρχη μια συλλογική ψευδαίσθηση μιας αδιατάραχτης γραμμικής σχεδόν σιδηροδρομικής σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι που να λένε, α, πια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη δεν χρεοκοπούν, τα ομόλογα δεν γίνονται σκουπιδόχαρτα, οι τράπεζες δεν χρεοκοπούν, έχουμε βασιλεία 1, βασιλεία 2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκλείεται να αγοράσει ομόλογα, αποκλείεται να ανοίξει πιστωτική γραμμή απευθείας στις τράπεζες, αποκλείεται να βάλει επιτόκιο 0%, αποκλείεται να δώσει μη συμβατικά μέτρα ρευστότητας. Όλα αποκλείονται. Αυτή είναι η κουλτούρα. Έφτασε ο Στουρνάρας, προσέξτε, την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου Γκουρία, του δώσαμε ένα εκατομμύριο για να μας πει αυτά τα πράγματα, όταν ο άνθρωπος είπε να... πώς, 700.000. Εντάξει, βάζω εγώ και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είπε ότι πρέπει τώρα το ταχύτερο δυνατό να κουρέψουμε το χρέος, πετάχτηκε ο Στουρνάρας και του είπε όχι, όχι τώρα, είναι τον Απρίλιο. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ψύχωση, το καταλαβαίνετε. Είναι ψύχωση ιδεολογική, επιτομή του εξυγχρονισμού.
και νεοκενσιανής και νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, η οποία επικράτησε κυριάρχια στην πολιτική ζωή από το 1995, ξέρω εγώ, μέχρι το 2010. Και πρώτο λοιπόν αυτό. Δεύτερο, δεν έχουμε εθνικό σχέδιο, κύριε συνάδελφοι, διότι δεν υπήρξε ηγεσία η οποία να αντισταθεί στους εταίρους όταν τις έλεγαν ή το παίρνεις ή φύγε. Ηγεσία να αντισταθεί, όχι βεβαίως αυτοκαταστροφικά. Τρίτον, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο, διότι λένε το σχέδιο είμαι εγώ. Το λέει ο Πρωθυπουργός, το λένε οι υπουργοί, το λένε οι επιχειρηματίες, το λένε οι τραπεζίτες. Το σχέδιο είμαι εγώ. Τι το θέλετε το σχέδιο? Δηλαδή σχεδιάζουμε το μέλλον της χώρας πάνω στην υπόθεση ότι εγώ θα κρατώ το τιμόνι. Εγώ είμαι το κουστούμι. Εγώ θα το ράψω. Εγώ θα μοιράσω το ΕΣΠΑ. Τόσα ΕΣΠΑ, τόσα κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Εγώ τα μοιράζω. Και γι' αυτό η Ελλάδα του 2014 έχει μικρότερη διεθνώς εμπορεύσιμη παραγωγική βάση από ό,τι είχε το 80. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός. Τρίτον, δεν έχουμε εθνικό σχέδιο, διότι, κύριε συνάδελφοι, υπάρχει και μια ρηχότητα, ας το πω έτσι, των δομών της διοίκησης, των κομμάτων που τελικά λειτουργούν ως διευρυμένα γραφείο τύπου, των πανεπιστημίων, των δεξαμενών σκέψης. Τέταρτον, δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο, διότι, προσέξτε, δεν είναι ένα τεχνοκρατικό κείμενο, ένα ουδέτερο κείμενο το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Δεν είναι κάτι που θα το κάνει μεταξύ Μανκίζη και ΙΟΒΕ που κάνει ο Στουρνάρας. Νέο παραγωγικό πρότυπο σημαίνει αναδόμηση συμφερόντων. Σημαίνει αναδιάταξη όλης της οικονομικής δομής. Και δεν το θέλει το status quo, το οποίο παραμένει το ίδιο και μέσα από την κρίση και μετά από την κρίση. Δεν έχουμε εθνικό σχέδιο, διότι βεβαίως υπάρχει και μία αντικειμενική δυσκολία. Δεν είναι όπως το παρελθόν. Τώρα, ας πούμε, εθνικός προγραμματικός βολονταρισμός υφίσταται τα όρια της πολυπλοκότητας, της αλληλεξάρτησης, της ολοκλήρωσης, τα όρια που βάζει μια ανοιχτή και βεβαίως πλαστική γεωμετρία αλληλεξαρτήσεων, συγκρούσεων και αντιθέσεων. Δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο, διότι αυτό απαιτεί ένα νέο τόνο στην πολιτική ζωή. Μια νέα κοινωνική και πολιτική διαλεκτική. Μια νέα ηθικοπολιτική ηγεμονία. Μια νέα εθνικολαϊκή ενότητα. Ένα νέο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ. Όχι θεωρίες των δύο άκρων, η πόλωση ή να λέμε στον καθένα ό,τι θέλει να ακούσει. Τέλος, να μου επιτρέψετε, γιατί δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, να μιλήσω με τη γλώσσα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πριν ακριβώς 100 χρόνια τέτοιες μέρες του πήρε μια συνέντευξη ο Βεντήρης μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και του λέει πώς διάλο πάει αυτή η χώρα τόσα χρόνια μέχρι δεν είχε ποτέ ένα εθνικό σχέδιο κλπ. Και λέει, ξέρεις κάτι, συνήθως λέμε ο Τρικούπης ήταν σπάταλος, ο Δηληγιάννης δημαγωγός, ο Γεώργιος αδιάφορος, ο Κωνσταντίνος επιπόλαιος. Στην πραγματικότητα, λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν υπήρξε, δεν υπάρχει εθνική ηγετική αστική τάξη. Και αν τέλος πάντων οι καθιερωμένες δυνάμεις δεν κάνουν εθνικό σχέδιο, δεν θα έπρεπε άλλες δυνάμεις να στηρίξουν πρωτοβουλία μιας ανεξάρτητης, ας το πούμε έτσι, υψηλού κύρους επιτροπής και αποτελεσματικότητας, δεν λέω θεωρητικολογία, να παρουσιάσουν εθνικό σχέδιο ανάπτυξης? Δηλαδή Ευκλήδη, ας πούμε, εντάξει, τα Lev Institute, τα Brookings και ξέρω εγώ, αυτά είναι, είδες, ο άλλος έφαγε το κεφάλι του με αυτά. Να πάρουν άλλες δυνάμεις σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα, να πάρουν άλλες δυνάμεις. Επιτροπή Αγγελόπουλου, το ΕΑΜ έκανε Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν έκανε, ρε Θανάση, αφού πήγε στο Δεκέμβρη 46, μπέμπλεκτη. Πολύ σημαντική πρόταση, ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Κύριε συνάδελφοι, έπειτα από 4 χρόνια χρεοκοπίας, ας πούμε,
Να με επιτρέψετε να δώσω μία μεταφορά, ίσως επειδή είμαι σε ένα κλίμα υψηλής μεταφοράς, μιλούσε ο Μίκης πριν λίγες ώρες. Προσομοιάζουμε ακόμα και σήμερα με τον οδηγό, ο οποίος μπήκε είτε από σφάλμα της τροχίας της σήμανσης, της Ευρώπης δηλαδή, είτε από αμέλεια και ανικανότητα δική του, δική μας, μπήκε στη λωρίδα αντίθετης κυκλοφορίας σε μια λεωφόρο υψηλής ταχύτητας. Τι κάνεις, τι κάνουμε. Εδώ είναι η αλφαβήτα της διαχείρισης μιας κρίσης. Μια τακτική είναι να αναπτύξεις ίσια μπροστά ταχύτητα, να στοιχηματίσεις ότι το επερχόμενο, ο οδηγός του επερχόμενου αυτοκινήτου είναι κότα και θα στρίψει για να μην καταστραφεί μαζί σου. Chicken game, δεν το λένε αυτό, σύντροφε, μάλιστα. Να στοιχηματίσεις chicken game. Αυτό μπορεί να το κάνεις άμα είσαι άτομο. Άμα όμως διαχειρίζεις τις τύχες ενός έθνους, δεν το παίζεις 50-50. Πρέπει να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πολιτικά από το 75 και άνω θετικές πιθανότητες τα σενάρια μας, έτσι δεν είναι? Ή μπορεί να πιστεύεις ότι θα έρθει από μηχανής θεός, ξέρω εγώ ο Αμερικάνος, ξέρω ο Κινέζος, ο Ρώσος, ο Κατηρινός, να σε απεγκλωβίσει ή να τα χάσεις, να πανικοβληθείς μέσα στη λεωφόρο, όπως εγώ που δεν είμαι καλός οδηγός, και να κάνεις μια στραβοταμονιά, να πάρεις μια τυφλή στροφή και να πέσεις στον κρεμό. Ή ένας άλλος λέει, κάτσε ρε κουμπάρε εκεί που είσαι, ας πούμε, προσευχή σου, προσδέσου, μην κάνεις τίποτα, διότι βλέπεις υπάρχει ο γκρεμός, στο κακό που μας βρήκε υπάρχει χειρότερα. Είναι η αποθέωση του μικρού κακού, του μικρότερου κακού. Η πολιτική αρχίζει από εδώ και πέρα όμως. Όταν ο οδηγός ανάβει φώτα ομίχλης και emergency, κατεβάζει λίγο ταχύτητα, οδηγεί επιφυλακτικά και διακρίνει 1, 2, 3 και μισό σενάρια διαφυγής του. Εγώ πάντα προτείνω τα 3 και μισό σενάρια χωρίς κανέναν ταμπού. Όταν λέμε σενάρια εξόδου, δεν υπάρχουν ταμπού εδώ. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή ο Φίλιππας είναι απέναντι μου, το θυμήθηκα πριν πάνε περίπου τι είπε. Κύριε συνάδελφε, σε κάθε βέλος χρόνου υπάρχει ένα φάσμα εναλλακτικών δυνατοτήτων. Εδώ αρχίζει η πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι πάντα, παντού και πάντοτε η επιστήμη και η τέχνη των δυνητικών εναλλακτικών λύσεων, οι υποσυνθήκες πίεσης, αβεβαιότητας, στα όρια που είπαμε πριν της αλληλεξάρτησης, στα όρια του σχετισμού των δυνάμεων. Πάντα λοιπόν έχεις ένα φάσμα εναλλακτικών δυνατοτήτων. Δεν υπάρχει μονόδρομος, ποτέ. Άλλο ήταν το φάσμα των δυνατοτήτων τον Απρίλιο του 8, άλλο τον Απρίλιο του 9, άλλο του 10, του μοιραίου 10, άλλο θα είναι του χρόνου που μας πάνε στη Eurostat, τον Απρίλιο του χρόνου θα τα δούμε τα άλλα σενάρια. Τότε η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά στο εκβιαστικό δίλημα. Η άμεση άταχτη χρεοκοπία με ενδεχόμενο αλυσιδωτής αρνητικής αντίδρασης εξόδου από το ευρώ χωρίς πρόγραμμα, όχι ως επιλογή, από ατύχημα, ή μια συνθήκη ισοδύναμη των Βερσαλιών, όπως είχα πει και τότε, η οποία στο τέλος της διαδρομής πιθανόν να ανταμώσει την αφετηρία, δηλαδή πάλι τη χρεοκοπία, σε συνθήκες που θα έχει εξαντληθεί το παραγωγικό δυναμικό και θα έχει καταστραφεί η βάση εμπιστοσύνης της κοινωνίας. Είναι όμως μόνο αυτές οι δύο δυνατότητες? Εξακολουθώ και τώρα, Φίλιππε, να πιστεύω ότι υπήρχε μία τρίτη που έλεγε ότι πρώτα κάνουμε αναδιάρθρωση και μετά συζητάμε τη διάσωση. Δηλαδή, τότε, είπαμε, έπρεπε η Βουλή των Ελλήνων μία Παρασκευή βράδυ, την ώρα που κλείνουν τα χρηματιστήρια, να συνεδριάσει και να αποφασίσει. Να καλέσει τους πιστωτές να ανταλλάξουν τα ομόλογα που έχουν. Αν θέλουν να πληρωθούν στη λήξη θα κάνουν έκπτωση 25-30%. Αν δεν θέλουν και θέλουν όλο το ονομαστικό κεφάλαιο στο χέρι, με τα 30 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Θα ζητούσε βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το καλύψει αυτό. Και επειδή οποιαδήποτε αναδιάρθρωση χρέους χρειάζεται υποτίμηση του νομίσματος που δεν μπορούμε, θα έπρεπε να υπάρξουν άλλα νομίσματα, μέτρα ισοδύναμα. Αυτό που λέμε νομισματικό και επενδυτικό σοκ,
για να απορροφήσουμε την ανεργία, να αντισταθμίσουμε την ύφεση από την αναπόφευκτη περιστολή της αντιπαραγωγικής δημόσιας δαπάνης κλπ. Αυτό θα μου πείτε είναι μια μονομερής ενέργεια. Βεβαίως. Βεβαίως, διότι βάζεις. Αλλά έτσι γίνεται η πολιτική. Κάνεις ένα μικρό σπρόξιμο, δηλαδή βρεις ένα κρίκο της αληθίδας, λέει ο σοφός, και με μικρή ενέργεια μπορείς να έχεις τη μέγιστη δυνατή μετατόπιση. Με τη σκέψη ότι θα προκαλέσει θετική αλυσιδωτή ενέργεια. Δηλαδή να υποχρεωθεί, δημιουργήσεις μια κρίση. Μια δημιουργική κρίση για να μετατοπίσεις τα πράγματα. Δεν μπορείς να λες ότι ο μόνος εφικτός κόσμος είναι ο πραγματικός. Δηλαδή ότι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι, για σκεφτείτε πόσα είπανε που δεν γίνανε, που γίνανε. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και όταν πας στις εκλογές του 2012, επαναλαμβάνω, ανατράπηκαν όλοι οι σχετισμοί δύναμης, άλλαξε η διάταξη των πολιτικών δυνάμεων, αυτή η Βουλή εκ των πραγμάτων είναι από αναθεωρητική έως ακυρωτική. Δηλαδή αναθεωρητική με διαβαθμίσεις, ας το πούμε έτσι, ρίζοσπαστικότητας, μετριοπάθειας κλπ. Δηλαδή έπρεπε, πρέπει, ίσως το παραπέντε, να το ζητήσουν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, να απελευθερώσουμε τους βουλευτές, η Βουλή των Ελλήνων να βγάλει ψήφισμα, έκκληση, SOS προς τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών, τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, το Ευρωκοινοβούλιο, την κοινή γνώμη, στο όνομα του διπλού +30 στην ανάπτυξη, +30 στην απασχόληση, στο όνομα της χαμένης γενιάς, στο όνομα της καταστροφής του ανθρώπινου και παραγωγικού δυναμικού. Και μια και βλέπω τον Μαριά, και υπογραμμίζοντας, όπως πολύ σωστά είπες, και την ανάγκη αποζημίωσης για τις λανθασμένες προγνώσεις και τα λανθασμένα σχέδια, εκμεταλλευόμενοι και τις αντιθέσεις και τις αυτοκριτικές στον χώρο των εταίρων, τις συγκρούσεις μεταξύ τους, και έχοντας στο χέρι ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης μετρήσιμο, να καταθέσει συνολική ελληνική πρόταση, λίγο πολύ συμφωνεί η Βουλή. Άλλο τώρα ότι μας έχουν μαντρωμένους, που θα περιλαμβάνει περίοδο χάριτος, δηλαδή κανένας εθνικός πόρος δεν θα πηγαίνει στους δανειστές όσο η ανεργία είναι πάνω από το 15%, λέω εγώ. Όχι δηλαδή ρήτρα ανάπτυξη, ότι υπάρχει άνεργη ανάπτυξη, ρήτρα ανεργίας. Απομείωση του χρέους με ένα συνδυασμό κουρέματος και επιμήκυσης, θα τα βρείτε εσείς στη σοφή. Επενδυτικό σοκ, διότι πολύ σωστά είπε ο Σαχίνης, ότι χρειάζεται, λέει αυτός, 30 δις επιπλέον από τα 16,5-36 συνολικά. 30 δις. Και λογορέα. Μας δίνεται, Ευρωπαίοι, ένα μικρό Μάρσαλ που ζητάνε όλοι. Δεν μας δίνεται. Τότε δεν δυνάμεθα να δώσουμε εθνικούς πόρους. Δηλαδή, λέμε 6 δις θα πάνε στους φέτος τους δανειστές. Όχι, θα πάνε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Με μόχλεση 3 είναι 18. 3 λέτε, τώρα θεωρητικά μιλώ, ενδεικτικά, ότι θα έχετε πλεόνασμα, εντάξει δεν το πιστεύω, αριθμητική λέμε εδώ πέρα, 3 επί 3, 9, και λέτε και από ιδιωτικοποιήσεις, πάλι εδώ δεν το συμφωνώ, δεν το πιστεύω, αλλά στη δική λογική της Τρόικας λέμε 3 επί 3, 9, 36 δις, πες 30 επί 5 χρόνια, περίοδο χάρτης 150 δις, να το επενδυτικό σοκ για να αρχίσουμε να απορροφούμε ενέργεια με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αντίθετα γι' αυτό, από αυτό, αντίθετα από αυτό, η τρικομματική κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπόρεσε να επανατοποθετήσει το ελληνικό ζήτημα στην Ευρωζώνη, διότι όλοι ξέρουμε, όπως έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το κριτικό ζήτημα είναι μέρος του ανατολικού ζητήματος, το ελληνικό ζήτημα είναι μέρος του ευρωπαϊκού ζητήματος. Δεν μπόρεσε να επανατοποθετήσει το ζήτημα έγκαιρα. Και μπορώ να πω ότι μετά την κρίση της Κύπρου, μετά το τραγικό γεγονός της Κύπρου, άρχισε μία αντίστροφη μέτρη στην κυβέρνηση, μία αναδίπλωση που καταγράφεται με τους εξής τίτλους. Success story, μαύρο στην ΕΡΤ, αποχώρηση της ΔΙΜΑΡ, θεωρία των δύο άκρων. Και πολλές φορές προσπάθησα στο Στουρνάρα να του λέω, Γιάννη, το success story είναι αυτοεξαπάτηση, αυτοπαγίδευση, αυτοϋπονόμευση,
οποιασδήποτε διαδικασίας επαναδιαπραγμάτευσης. Διότι θα σου λένε όλοι, όπως το είπε εκ των υστέρων ο Σόιμπλε, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, πρόγραμμα που κερδίζει δεν το αλλάζεις. Αφού λες ότι μου είχε πρωτογενές πλεόνασμα, έχεις βελτιώσει το εμπορικό έλλειμμα, έχεις κάνει έχεις το ένα, έχεις το άλλο, συνεχίζουμε κανονικά. Το πρωτογενές πλεόνασμα έχει ιδιαίτερο νόημα μόνο αν είσαι αποφασισμένος να το παίξεις ως χαρτί δυνατό σε μια διαπραγμάτευση, δηλαδή να πεις έχω πλεόνασμα, δεν σας ζητώ να πληρώσω μισθούς και συντάξεις, δεν δύναμαι να πληρώσω τόκους όσο η ανεργία είναι έτσι και πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Αλλιώς γίνεται δίκοπο μαχαίρι, διότι σου λέει σύντεκνε Μανώλη, αφού τώρα είσαι πρωτογενές πλεόνασμα, κάτσε τώρα να περιμένουμε το επόμενο ομόλογο λίγη το Μάιο και αφού σε πάνε στο Μάιο θα σου δώσουν μια γενική και αφηρημένη υπόσχεση, δεν θα υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα υπάρχει Κομισιόν το Νοέμβριο. Πάει η ιστορία. Τι ώρα λέει και πάνω. Α, έχω ακόμα λίγο. Έθεσα, κύριε συνάδελφοι, στην περίπτωση αυτή δύο λόγια. Θα επαναλάβω, είπα τους Τουρνάρα πολλές φορές και κατηδιαν. Θα τους πεις ότι το πρωτογενές πλεόνασμα αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση διατηρήσιμο όσο φεύγει ο πάτος της οικονομίας καθοδικά. Και εγώ λέω ότι ο καθοδικός, ο πάτος, τον Ευκλήδη έχω πιάσει απόψε μια και είναι ειδικό, ο πάτος της οικονομίας μαθηματικά το υπολόγισαν να ξεκινούσε η κρίση, είναι τα 180 δις, δεν πιστεύω όμως στους μαθηματικούς πάτους εγώ. Δεύτερον, θα τους πεις ότι η βελτίωση στο εμπορικό έλλειμμα, η οποία δεν επιβεβαιώνεται το Σεπτέμβριο, προσέξτε, η βελτίωση στο εμπορικό έλλειμμα δεν οφείλεται στην εσωτερική υποτίμηση, διότι η ελληνική οικονομία έχει διαφορετικά προβλήματα, δεν αντιδράσαν να ήταν μια μικρή Γερμανία εξαγωγική, αλλά στο ότι υποχώρησε αγορά πλοίων, στο ότι τα καύσιμα δεν είχαμε αύξηση ούτε εξαγωγών, ούτε υποκατάσταση εισαγωγών, ο τουρισμός. Βεβαίως ζήσαμε μια ευλογημένη χρονιά, αυτοί παίρνουν αέρα από αυτό, αλλά δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση, τη συρρήκνωση της βιομηχανικής παραγωγικής βάσης της βιομηχανίας, η οποία έχει το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον εξωστρεφή παραγόμενο κοινωνικό πλούτο, έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην τεχνολογία, στην παραγωγικότητα, αυτά που μας ενδιαφέρουν και το βασικό. Η ελληνική οικονομία έπειτα από 4 χρόνια μνημονίων, 3 χρόνων κλπ. Εξακολουθεί να είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα όπως ήταν και το 2006. Δηλαδή μπορεί το ξεφούσκωμα που κάνανε το οδυνηρό να μείωσε την υπερκείμενη δομή της πυραμίδας, αλλά στον ίδιο βαθμό και μεγαλύτερο μείωσε την παραγωγική βάση. Υπολογίστε λοιπόν τώρα και τις δύο μηχανές, τις ακούραστες μηχανές της ανάπτυξης, παραγωγικότητα και δημογραφικό, και θα καταλάβετε σε τι τραγωδία βρίσκεται η ελληνική χώρα, η Ελλάδα, τα επόμενα 10 χρόνια. Έθεσα στο Στουρνάρα 5-6 κρίσιμα ερωτήματα, δεν τα απάντησε, δεν έχω χρόνο, θα τελειώσω όμως, κύριε συνάδελφοι, λίγο παράδοξα. Η κυβέρνηση αυτή, Φίλιππε και Μανώλη, βασίζεται σε ένα παράδοξο αρνητικό πλεονέκτημα. Δεν την αγαπά κανείς. Δεν την υπερασπίζεται κανείς πλην αυτών που ελπίζουν να κερδίσουν από την αναδιανομή των ιματίων μιας χρεοκοπημένης χώρας. Κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση αυτή είναι το σημείο ασταθούς ισορροπίας, αντίρροπων αντιπαθιών και νευρικών κρίσεων που προκαλούνται διαρκώς και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στην αριστερά. Εδώ υπονοώ και κάτι όμως που αφορά την αντιπολίτευση. Η κυβερνητική διάταξη αυτή, η sui generis κυβερνητική διάταξη, οικειοποιείται τον φόβο για τη σταθερότητα, για μια χαοτική τυφλή εξέλιξη, σφετερίζεται κατά κάποιο τρόπο το φόβο αν υπάρχουν ή όχι όριμες εναλλακτικές λύσεις, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, χωρίς μοιραίους κλειδονισμούς για το ευρώ, και βεβαίως εσωτερικεύει τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς συσχετισμούς δύναμης που πριν προανέφερα. Είμαστε λοιπόν στην εξής κατάσταση. Δεν ξέρω, κύριοι συνάδελφοι, αν αυτή η Βουλή
μπορεί ή πρέπει, εγώ λέω δεν πρέπει, να δώσει ένα άλλο κυβερνητικό σχήμα. Δεν ξέρω εδώ τον Πατριωτάκη ο Μανώλης τι γνώμη έχει. Ο Μανώλης λέει δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστά. Αλλά και οι κάλποι ανάθεμάτοι κοιτάζουν όλοι και λίγο επιφυλακτικά και οι πιο ενθουσιώδεις και σου λέει είναι, έχει ανεμογκάστρι ή πράγματι είναι γκαστρωμένοι και αν είναι σε ποιο μήνα. Το πολύ να είναι στον πρώτο, στο δεύτερο. Υπάρχει λοιπόν μια επιφυλακτικότητα, έχουμε ένα προϋπολογισμό της αναμονής και της αναιρέσεως λένε πολλοί. Μια κυβέρνηση της αναμονής, τι ακριβώς περιμένουμε. Λέει ο ποιητής Νάντι, επειδή θα ακολουθήσει η ποιήτρια, κανείς δεν φεύγει, κανείς δεν έρχεται, η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Waiting for Godot, που λένε, περιμένοντας τον Godot, είπα τον Godot, μη γεννάς, δεν είπα τον μικρό Ευκλήδη, είπα τον Godot. Ναι. Και ήθελα να τελειώσω, επειδή είμαι και μεγαλύτερος τώρα από εσάς τους περισσότερους, με μια σκέψη που την έχω πει, Νίκο Βούτσι, στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Είναι ο κανόνας το 70%. Πρόσεξε το τώρα εσύ καλά αυτό. Μια ανερχόμενη δύναμη, όταν θέλει να διαχειριστεί τα πράγματα εν μέσω μιας μεγάλης κρίσης, μεγάλης αβεβαιότητας, πρέπει να έχει βεβαίως ένα πυρήνα, ας πούμε, τον πρώτο σκληρό πυρήνα του 25% μιας ισχυρής εκπροσώπησης, αντιπροσώπευσης. Από εκεί και πέρα χρειάζεται άλλο ένα 20%, ας πούμε, είτε μέσω συμμαχιών πολιτικών, είτε μέσω πολυσυλλεκτικότητας προγραμματικής ή εκλογικής της λαϊκίστικης. Λίγο ταλαντευόμενο αυτό το 20%. Αλλά ούτε και αυτό φτάνει, λέει η παγκόσμια πείρα. Χρειάζεται άλλο ένα 25-30% του εκλογικού ακροατηρίου των άλλων, με το οποίο να μπορεί να συνομιλήσει. Το οποίο να πει ο άλλος, μωρέ, δεν μου πάει να τον ψηφίσω αυτόν, δεν μπορώ να τον ψηφίσω, αλλά ό,τι καλό κάνει θα το στηρίξω ή θα δείξω μια ανοχή και θα δούμε. Πρέπει λοιπόν να έχετε υπόψη σας και την απέτηση μιας φιλικότητας και συμπάθειας στις πολιτικές σας εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Βουλάκη.